Φιλοξενούμε στο στούντιο της Κρήτης σήμερα εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή βέβαια για όλους μας στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωση τον κύριο Δημήτρη Γαλαμάτη ο κύριος Γαλαμάτης βέβαια με μια μακρά θητεία στην κεντρική πολιτική σκηνή υπήρξε και βουλευτής στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη, Β. Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στην αυτοδιοίκηση, βέβαια, δήμαρχο το 2010 Βόλβη. Να σα καλησπέρισω θερμά. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε και να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε. Με πολύ μεγάλη χαρά και θα έλεγα με ιδιαίτερη τιμή βρίσκομαι σε ένα περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό με χαρακτηριστικά και στοιχεία υποδείγματο από ό,τι έχω αντιληφθεί και το λέω αυτό γιατί μπαίνω κατευθείαν στο θέμα η ανάδειξη, η στήριξη και η προώθηση του περιφερειακού γενικότερα χώρου των μέσων μαζική επικοινωνία είναι κεντρική πολιτική στρατηγική τη γραμματεία μα, του Υφυπουργού του κ. Οικονόμου και τη κυβέρνηση συνολικά. Ε, με ιδιαίτερη λοιπόν, χαρά έρχομαι εδώ για να διαπιστώσω από κοντά ότι στην ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα στην πολύ αγαπημένη μα Κρήτη, κάτι γίνεται στον χώρο, κάτι πολύ σοβαρό γίνεται στον χώρο. Εντυπωσιασμένο από τι εγκαταστάσει, θα έλεγα και από, τη, από το μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είδα σε μία ώρα, μπα περιπτώσει απογευματινή, βραδινή, να εργάζονται μέσα στον χώρο. Άρα, λοιπόν, τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση και πρέπει και οφείλουμε να τα. Στηρίξουμε και να τα υποστηρίξουμε όχι με μέτρα τακτικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα, αλλά θα έλεγα ω μια κεντρική στρατηγική επιλογή και πολιτικέ στρατηγικέ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Ε, μπήκα έτσι τόσο, αν θέλετε, ε, απότομα στην κουβέντα μα, <laughs> γιατί ε, έτσι αισθάνθηκα επισκεπτόμενο αυτόν τον χώρο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Στο βέβαια. χαρτοφυλάκι όσα βρίσκεται μια σειρά θεμάτων που έχουν ως επίκεντρο τα περιφερειακά μέσα, έχουν ως επίκεντρο την ασφάλεια των δημοσιογράφων, την εξωστρέφεια που επιθυμείτε και εσείς ο ίδιος να επιδεικνύει ο ελληνικός τύπος στο εξωτερικό, ζητήματα θεμάτων που, που αφορούν άτομα με αναπηρία στα μέσα και βέβαια σας απασχολεί ιδιαίτερα και πόσο τύπος γενικά ο περιφερειακός και γενικότερα ο τύπος στην Ελλάδα διαχειρίζεται ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, μπούλινγκ και κακοποίησης. Mm -hmm. Να ξεκινήσουμε λίγο με το βασικό λόγο της παρουσίας σας στην Κρήτη και στο Ηράκλειο mm -hmm. με το 33ο Συνέδριο Αθλητικών Συντακτών Ελλάδας και Κύπρου. Σήμερα δέχτηκα πριν λίγες μέρες μια, έτσι, πολύ, με μεγάλη χαρά μια πρόσκληση από τον ΨΑΤ, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου για να παρευρεθώ στο συνέδριο που αυτές τις μέρες, από σήμερα και αύριο, διοργανώνεται από κοινού με τον ΨΑΤ και τον αντίστοιχο ΨΑΤ της Κύπρου εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ε, νομίζω είναι το 33ο Σωστά. συνέδριο, το οποίο γίνεται προς νήμη και τιμή ενό μια μεγάλη μορφή στον χώρο του αθλητικής της αθλητικής δημοσιογραφίας, έλεγα, και της δημοσιογραφίας συνολικά του Πέτρου Λινάρδου, με, μια πολύ θεματι... με, με πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές για θέματα όπως λίγο πριν αναφέρατε. Ήδη έγινε η τελετή έναρξης και στο περιθώριο αυτού του συνεδρίου έκλειψε έτσι λίγο χρόνο, αποδεχόμενος την πρόσκλησή σας, να βρεθώ εδώ για τους λόγους που σας είπα στην εισαγωγή μου. Ο αθλητικός τύπος διανύει μια κρίσιμη εποχή και ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που θα πρέπει να κερδιστούν το επόμενο διάστημα ο χώρο του τύπου γενικότερα από τον οποίο, και των μέσων ενημέρωση, από τον οποίο δεν μπορεί να εξαιρεθεί ο αθλητικό, είναι βέβαιο ότι εξέρχεται μέσα από μία μακρά περίοδο κρίση η οποία τον έπληξε ιδιαίτερα, ιδιαίτερα το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αναφέρομαι στην οικονομική κρίση, αναφέρομαι στην κρίση την υγειονομική, αναφέρομαι στην ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο την ελληνική κρίση, απότοκο του πολέμου και όλε τι υπόλοιπε παρενέργειε τη βίαιη συμβολή τη Ρωσία στην ε, Ουκρανία. Άρα λοιπόν είναι σε μια ιδιαίτερα προκλητική περίοδο, θα έλεγα σε μια καμπή. Ε, και εδώ, σε αυτό ακριβώ το σημείο, θα φανεί στο αμέσω κοντινό διάστημα ποια θα είναι τελικά η πορεία του. Εμεί, σαν πολιτεία, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε όλε εκείνε τι προποθέσει, ώστε σε αυτή την καμπή, η επόμενη μάρα μάλλον αυτή τη καμπή, να βρει το χώρο των, μέσης, των μέσων, μέσων μαζική επικοινωνία στη χώρα μα ναι. και των κεντρικών και των περιφερειακών σε μια νέα εποχή, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα, απαλλαγμένη από τι συνέπειε των προκλήσεων, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του. Που τελικά κύριε Παναγιώτοπουλε, ποιο είναι ο στόχο όλων μα, ποιο είναι το, ο τελικό σκοπό για αυτή την προσπάθεια, η ενίσχυση του πλουραλισμού, η εμπέδωση του πλουραλισμού και τη. Ελεύθερη διατύπωση τη γνώμη, η καταπολέμηση των fake news, ναι. ε, η, η, η διάχυση τη πληροφόρηση με καθαρό, κρυστάλλινο και αντικειμενικό τρόπο στου ε, συμπολίτε μα που είναι βασικό πυλώνα και τη δημοκρατία, αλλά θα έλεγα και τη κοινωνική συνοχή. Κοινωνίες κοινωνίε που δεν έχουν αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση. Είναι κοινωνίε που οδηγούνται σε κοινωνική διάρρηξη. Αυτό το λένε τα ιστορικά δεδομένα, τα λέει και ο κοινό νου. Να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο στη συζήτηση, να περάσουμε σε αυτό το φαινόμενο τη ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων, στο bullying, ακόμα και μέσα σε μη κερδοσκοπικέ οργανώσει βέβαια, όπου καταγράφεται πολλά τα παραδείγματα του τελευταίο χρονικό διάστημα και μία κακοδιαχείριση. Ποιο ο ρόλο του τύπου στην διαχείριση αυτών των ευαίσθητων ζητημάτων. Αυτά που σα περιέγραψα λίγο πριν αποκτούν πολύ πιο έντονο και πολύ πιο ευαίσθητο, όπως είπατε, χαρακτήρα όταν καλείται να παρουσιάσει τέτοιου είδου αποτρόπια στενάχωρα, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις και εγκληματικής φύσεω περιστατικά. Ε, είναι σημαντικός ο ρόλος του, ο κοινωνικός του ρόλος, ο ρόλο της κοινωνικής, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει να προσεγγίσει έτσι τέτοιου είδου ζητήματα, ούτως ώστε, όπως σας είπα, να μην δημιουργήσει διχασμό στην κοινωνία, να βοηθήσει στην θεραπεία τέτοιων φαινομένων, να μην αφήσει περιθώρια για συσκότηση ή για απόκρυψη πραγμάτων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην εξυγίανση των συγκεκριμένων χώρων. Στη χώρα μα λειτουργεί ανεξάρτητη αρχή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση που παρεμβαίνει σε τέτοιου είδου ζητήματα και όπου εμεί διαπιστώσουμε ότι θα χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Με πιέσει πολιτικέ εννοώ, με δημόσιε παρεμβάσει, με επιστολέ που μπορούμε να στείλουμε, ζητούμε να γίνουν αυτού του είδου παρεμβάσει. Καταγράφονται υπερβολικά καμιά φορά. Νομίζω ότι. Κύριε Νομίζω ότι, ε, Κύριε νομίζω, νομίζω ότι η, η σωστή λειτουργία του τύπου είναι ναι. ίσω ένα από τα βασικότερα. του χώρου των μέσων ενημέρωση για τα συγκεκριμένα θέματα, είναι ίσω ένα από τα βασικότερα προαπαιτούμενα για να απαλλαγούμε μια και έξω από τέτοιου είδου φαινόμενα. Ξέρετε, βλέπουμε ε, τηλεοπτικά μέσα. Στην Αθήνα για να γίνω πιο συγκεκριμένο και στη δημόσια τηλεόραση, βέβαια, δελτία και εκπομπέ να αποκτούν κατά κάποιο τρόπο ένα μονοθεματικό χαρακτήρα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm -hmm. Είναι αυτό η υπερβολή που σα είπα πριν από λίγο. Το έχετε διαπιστώσει και εσεί ο ίδιο. Yeah, το διαπιστώνω και σαν απλό τηλεθεατή. Δεν είναι δηλαδή ποτέ η, 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 η κτήση μια πολιτική ιδιότητα δεν μπορεί να μα με απεκδίσει από την, την ιδιότητα του απλού κοινού πολίτη, του απλού τηλεθεατή. Που έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά, έχουμε φίλου, παρακολουθούμε τηλεόραση. Άρα λοιπόν δεν πάβει να υπάρχει αυτή η κριτική προσέγγιση των, των πραγμάτων. Νομίζω ότι ο πειρασμό τη τηλεθέαση, επειδή το χώρο επαγγελματικά, εγώ δεν, δεν προέρχομαι από το χώρο πολιτικά, τον διακονώ αυτό το διάστημα. Πολλέ φορέ ο πειρασμό τη τηλεθέαση ε, οδηγεί σε καταστάσει που περιγράψατε λίγο πριν. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε στον χώρο των μέσων μαζική επικοινωνία για να απαλλαγούμε και από τέτοιου είδου ε, φαινόμενα που περιγράψατε. Ο χώρο είναι ακόμα χαρτογράφητο. Το θεσμικό πλαίσιο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι υποδιαμόρφωση. Βρισκόμαστε ένα βήμα μετά την ε, πρώτη διαβούλευση που γίνεται για έναν οριζόντιο κανονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το European Media Freedom Act, ένα μεγάλο κανονισμό που επιχειρεί να βάλει ένα. Πλαίσιο κανόνων στον χώρο αυτών, μέσα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και τέτοια ζητήματα διοντολογία και ποιότητα του περιεχομένου του μηνύματο των μέσων. Δράσει ενίσχυση του περιφερειακού τύπου. Αναφέρομαι και σε αυτέ τι περίφημε διατάξει υποβοήθηση του τύπου στην mm. περιφέρεια. Mm. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν παρεμβάσει που κάνουμε τον τελευταίο χρόνο που έχουν ένα χαρακτήρα άμεσο και επίγοντα. Θέλω να πω κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, ιδέο προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσει να μην. Πληγούν από τι οφειλέ που έχουν στο ασφαλιστικό ταμείο των δημοσιογράφων. Μια ωφέλεια που αντανακλά και στου συναδέλφου του, δημοσιογράφου, γιατί έτσι οι επιχειρήσει καταφέρνουν να ξεπεράσουν ένα οικονομικό σκόπελο που έχουν, δεν θα οδηγηθούν σε συρρήκνωση προσωπικού ή σε απολύσει και σε όλα αυτά. Στήριξη στο χαρτί και στη διακίνηση. Μιλάμε για, το, για τον έντυπο τύπο, λόγω τη ακρίβεια που έχει επέλθει και στη διακίνηση και στο χαρτί, από πόσα πόρια τη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, του ενεργειακού κόστου και όλων ε, των σχετικών παρεμβάσει δηλαδή που έχουν ένα χαρακτήρα. Ε, άμεσο, όχι στρατηγικό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις πρώτες αν θέλετε παρενέργειες από δύσκολες ε, κρίσεις. Από εκεί και πέρα όμως προσεγγίζουμε το χώρο στρατηγικά ε, υπό την έννοια ότι και θεσμικά με, με συγκεκριμένα εργαλεία σε λίγε μέρε θα ψηφιστεί ένα νέο νόμο για μητρώα τύπου και ιστοσελίδων στη χώρα που θα μπει επιτέλου ένα κανόνα κριτηρίων με βάση τον οποίο θα μπορεί κάποιο να εντάσσεται και να λέγεται εφημερίδα ή ιστοσελίδα και να έχει το προνόμιο από εκεί και πέρα να μπορεί να έχει κρατική διαφήμιση, κρατική στήριξη και όλα τα σχετικά. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στον χώρο δήλωση ότι έχει εφημερίδα, δήλωση ότι έχει ιστοσελίδα, αντιμετωπίζει σαν να έχει. Άρα λοιπόν είναι μια μεταρρυθμιστική απόπειρα πριν τελειώσει το 2022 θα έχει ψηφιστεί που βάζει μια τάξη και στον χώρο αυτόν. Ε, ανακοινώσαμε προχθέ, επειδή ευκαιρία μια εκδήλωση που έγινε στην Πελοπόννησο, ένα πρόγραμμα, μια πρόσκληση που θα βγει το αμέσω προσεχέ διάστημα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη ω επιχειρήσεων πια, όλων των επιχειρήσεων των χώρων των μέσων μαζική ενημέρωση, για την ψηφιακή του αναβάθμιση. Είτε αυτό αφορά εξοπλισμού εκτυπώσεων, είτε αυτό αφορά εξοπλισμού τηλεοπτικών σταθμών. Είναι υποδιαμόρφωση τα στοιχεία τη επιλεξιμότητα αυτή τη πρόσκληση είμαστε πάρα πολύ κοντά με, με τις ενώσεις, με προσώπους, με ανθρώπους που υπηρετούν ε, το χώρο ανταλλάσσουμε από Έχουμε ένα διάβολο σταθερό επικοινωνίας με τους ανθρώπους του περιφερειακού τύπου και αυτό έχει αν θέλετε από μόνο του και την αξία, τη συμβολική αξία της στήριξης του χώρου. <laughs> Θέλω να ενημερώσω και το κοινό τη Κρήτη και εσά, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ότι για πρώτη φορά στα χρονικά τη χώρα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ενημερώνει την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη μία φορά το μήνα από το briefing που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αποκεντρωμένα. Ο Πρωθυπουργό σε μία περίοδο πριν από λίγε μέρε στην Πάτρα, όπου στι μεγάλε περιοδίε, τι δίμερες και τι τρίμερε που θα κάνει το επόμενο διάστημα σε όλη τη χώρα, θα συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη τύπου Μάλιστα. στα περιφερειακά μέσα. Είναι ένα πλέγμα μέτρων που ουσιαστικά από τη μια ε, τεκμηριώνουν και αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και το στρατηγικό ενδιαφέρον και τη στρατηγική προσέγγιση τη κυβέρνηση προ το συγκεκριμένο κομμάτι, και από την άλλη αναδεικνύει και τα έμπρακτα αποτελέσματα τα οποία επισέρχονται εκεί. Για πολλά χρόνια είχαν να, γίνει πράγματα, Θέλω. είχαν να γίνουν πράγματα στον περιφερειακό χώρο των μέσων ενημέρωση. Δεν είναι λίγα, δεν είναι και πολλά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και από δεν άλλη, το εγχείρημα. Όμως, το καταλαβαίνω. Είμαστε, είμαστε, σε ένα δρόμο υλοποίηση πολλών τέτοιων θέσεων. Θέλω να σα αναφέρω ένα στοιχείο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο κομμάτι τη τηλεθέαση, επίσημα στοιχεία τη NIS, Nielsen και τη AGB, η πίτα διαμορφώνεται ω εξή. Ένα 70% στα κανάλια εθνικής εμβέλειας και ένα 30% στα περιφερειακά ε, μέσα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα περιφερειακά μέσα 30%. Μια δυναμική που κατά κάποιο τρόπο ισούται με τη δυναμική τριών μεγάλων αθηναϊκών καναλιών. Υπάρχει ωστόσο μια πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα εικόνας. Υπέρ των καναλιών εθνικής εμβέλειας δημιουργείται ένα σκηνικό αθέμη του ανταγωνισμού. Το έχετε ε, καταγράψει, το γνωρίζετε. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ σωστή και πολύ, θα έλεγα... Με, μεγάλο βάθο η ερώτηση που κάνετε. Και αν έχει ευθύνη βέβαια και η πολιτεία πάνω σε αυτό δίνει, τον είναι το θέμα. Είναι ένα άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολύ ε, με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ζητήματα που μα απασχολούν. Είναι ζητήματα που όπω είπατε δεν υπάρχουν δυστυχώ οι κανόνε ακόμα στη χώρα μα αλλά και στην Ευρώπη. Και αυτό ακριβώ επιχειρεί ο Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, άρα και ο Έλληνα, μέσα από του κανονισμού που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη συζήτηση. Βάζει ακριβώ και τέτοιου είδου ζητήματα, που ουσιαστικά μέσα από συνθήκε αυτορύθμιση θα οριοθετούν και χώρου με αντικειμενικότητα προσδιορισμού όλων αυτών των πραγμάτων και αντιμετώπιση τη κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Θέλω να πω ότι εδώ και έξι-εφτά μήνε, με συμβολή και τη δικιά μα χώρα, από παρουσία μα σε διάφορα φόρα στου θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται πια και ξεχωριστή και διακριτή αναφορά, όταν μιλάμε για μέσα μαζική ενημέρωση, στα περιφερειακά μέσα ενημέρωση στα local δηλαδή, στι local αγορέ του μέσου ενημέρωση. Αυτό που μόνο του μπορεί να ακούγεται μικρό στην κουβέντα που κάνουμε, πολιτικά όμω και εμπειρικά θέλω να σα πω με την εμπειρία που έχω, είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα για τα επόμενα που θα ακολουθήσουν γύρω από το χώρο. Το να έχει δημιουργήσει ένα διακριτό πολιτικό, μια διακριτή πολιτική ορολογία το θεσμικό προστάτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιφερειακό τύπο και για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση. Οπότε γίνεται μια αρχή. Νομίζω είμαστε στην, δεν είναι αρχή, έχει ξεκινήσει από αρχέ του έτου όλη αυτή η διαδικασία, η οποία κατά την άποψή μου θα κορυφωθεί μέσα στο 2020. Εγώ στέκομαι ότι αναγνωρίζετε το πρόβλημα και Ασφαλώς. αυτό το γενικότερο σκηνικό. Ασφαλώ. Εγώ να σα πω ότι το, το μεγαλύτερο διάστημα τη ζωή μου το έχω περάσει ε, εκτό κέντρου. Δηλαδή, το, το μέρο που είναι το πιο πολύ κέντρο στο οποίο έχω μείνει το μεγαλύτερο δηλαδή είναι η Θεσσαλονίκη. Σε χωριό μεγάλο, εκεί πήγα σχολείο. Έχω ταξι... Ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά και με την δουλειά μου. Ζω πολλέ ώρε εκτό του κέντρου. Είμαι φανατικό. Φανατικά επιλέγω τα τοπικά μέσα ενημέρωση, είτε είμαι επισκέπτη, είτε είμαι... ζω σε κάποιε περιοχέ. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη φροντίζω να με πολλέ φορέ από τα τοπικά μέσα που υπάρχουν εκεί, κρατικά ή μη κρατικά, γιατί θεωρώ ότι. Ε, ναι, πραγματικά θα, θα πάρω πιο αξιόπιστα την είδηση και πιο ξεκάθαρα από εκεί γιατί δεν λειτουργεί και αυτό που όπως είπατε το, οι πειρασμοί και οι ιδιαιτερότητε του κέντρου τη χώρα, όπου πολλέ φορέ μπορεί να παρεμβαίνουν άλλα πράγματα κατά τη διατύπωση του μηνύματο. Μάλιστα. Βρεθήκατε πριν από δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε στο Στρασβούργο, σωστά. Πραγματοποιήσατε. Μια εβδομάδα κιόλα. Ακριβώ. Πραγματοποιείτε διαδοχικέ ε, επαφέ και έχετε δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και την παιδεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι εικόνα έχουν στην Ευρώπη για τα μέσα της Ελλάδας. Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια... Γενικώ υπάρχει μια πολύ θετική εικόνα για τη χώρα. Ενώ για, τις, για τα επιτεύγματα της χώρας, για, την, για το πώ τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή γεωστρατηγικά και πολιτικά, για τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει στον οικονομικό τομέα, για τη μεγάλη προσέγγιση επενδύσεων, για το χώρο του τύπου υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν έχει διαμορφωθεί 100% από του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει και μια, όπω φαντάζομαι θα γνωρίζετε, δέχεται μια επίθεση η χώρα μα από διάφορε εξωμηθεσμικέ ενώ μη και από μη κυβερνητικέ οργανώσει, από διάφορε εκθέσει. Που κάποια ζητήματα υπαρκτά στο χώρο των μέσων μαζική ενημέρωση, όπω και σε υπόλοιπε χώρε, ε, αναδεικνύονται με μεγαλύτερη έμφαση και τείνουν να δώσουν την εικόνα μια χώρα όπου πλήττεται η δημοκρατία του τύπου και ο πλουραλισμό. Είναι μια κατάσταση που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά όμω ο χώρο έχει σοβαρά προβλήματα. Τα είπαμε λίγο πριν και κάποια από αυτά. Κάνουμε πολύ μεγάλη δουλειά προ την κατεύθυνση αυτή. Δίνουμε μεγάλε μάχε για να διαφυλάξουμε και το καταφέρνουμε αυτό και τον πλουραλισμό και την πολυφωνία και, την, και, την, και το καθαρό μήνυμα και την ανεξαρτησία ειδικά των κρατικών μέσων ενημέρωση. Να μιλήσω για την ΕΡΤ και για το ΑΠΕ, ότι τα τρια τελευταια χρόνια η κυρίω οι ΕΡΤ έχουν κάνει τεράστια βήματα και στο κομμάτι τη ενημέρωση. Δεν υπάρχουν μορφέ για παρεμβάσει ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε πάντω πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε προ το κομμάτι αυτό. Από την άλλη, αναγνωρίζονται στη χώρα μα πρωτοπορίε στο κομμάτι των μέσων ενημέρωση, όπω τα εύσημα που λάβαμε πριν από δύο μήνε από την αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Γιούροβα, Σχετικά με, την, με μια ομάδα εργασία που έχουμε συστήσει στη χώρα για ζητήματα ασφάλεια των δημοσιογράφων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων του χώρου και τη Ενώση Δημοσιογράφων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όπου ασχολούμαστε με ζητήματα προώθηση θεμάτων ασφάλεια των δημοσιογράφων, και στην επίσκεψη που αναφερθήκατε από την κυρία Γκάμπριελ, την αρμόδια επίτροπο για ζητήματα νεολαία, όπου τη παρουσιάσαμε το σχέδιό μα το σχέδιο δράσεων μα για, 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 προγράμματα για την παιδεία στα μέσα, που σκοπό έχουν να ενημερώσουν, έχουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό, όπω λέγεται ο όρο, να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν την ελληνική κοινωνία, κυρίω τα νέα παιδιά και του μαθητέ, αλλά και του μεγαλύτερου, για το πώ θα μπορούν να προσεγγίζουν, να μπορούν να προσεγγίζουν το χώρο των, του τύπου, τη τηλεόραση, τη διαδικτυακή ενημέρωση, χωρί να εισπράττουν του κινδύνου τη παραπληροφόρηση, των fake news ε, τη τρομογλαγνία και όλων των σχετικών. Η πρώτη μερίδα μάλιστα γίνεται τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στο Περιστέρι Αττική, με συμμετοχή πανεπιστημιακών ανθρώπων τη δημοσιογραφία. Θα γίνουν άλλε τρει τέτοιε ημερίδε όλη τη χώρα και νομίζω Α, στο σχεδιασμό μα η μία από αυτήν να γίνει και στην και Κρήτη. Και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα με τα βασικά Βεβαίως. συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από τι συγκεκριμένε ημερίδε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Κύριε Γαλαμάτη, να σα ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ αυτή τη δυνατότητα, όπω σα είπα, τη χαρά και ιδιαίτερα την τιμή, γιατί θα ήθελα και η παρουσία μου σε ένα σοβαρό και αξιόλογο μέσο περιφερειακό τη χώρα μα να εκπέμψει και αυτό το συμβολισμό τη κεντρική στήριξης του χώρου. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.